Για τον Θεό. Ο Γκάλης με την μπάλα. 29 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Ανδρίτσος. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου. 5, ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάλντο Καβούρης και φάουλ ο Κοβόρο. Φάουλ ο Κοβόρο. 4 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καβούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με 2 βολές. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά φάση. Το rebound του Καβούρη και το καθαρό φάουλ του Κοβόρου. Για να μην λένε, για να μην τυχόν πούνε, γιατί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του στήμου κύβατα. Αργύρης Καμπούρης. 101, 102. Και μόνο τη Σοβιετική από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερ για το Γιωβάησα σε την τριών πόντων και η Βαλέσο. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένα θρίαμβο. Είναι ένα ελληνικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, κερδίζοντας 2 φορές τη Σοβιετική Ένωση, την Ιουγκοσλαβία και 1 φορά τη Σοβιετική Ένωση. Η καρδιά όλης της Ευρώπης χτυπάει εδώ, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ένας μύθος καταρρίφθηκε. Ένας μύθος και γράφτηκε μια μεγάλη εποπία. Ένα ελληνικό κατόρθωμα όμοιο του δεν έχει να επιδείξει ποτέ στο παρελθόν ο παγκόσμιος αθλητισμός.